Μειώσεις στις τιμές των εκτός πατέντας και των γενοσίμων φαρμάκων προβλέπει η υπουργική απόφαση που υπεγράφει από τον Υπηρεσιακό Υπουργό Υγείας Θάνο Δημόπουλο. Απόφαση η οποία αναμένεται να δώσει ανάσα σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους πολίτες. Σε αυτήν την απόφαση προβλέπεται μείωση της τιμής των πρωτοτύπων φαρμάκων τα οποία χάνουν την πατέντα τους, χάνουν την αποκλειστικότητα στη διάθεσή τους και αρχίζουν να αντιγράφονται γι' αυτό το λόγο, στο 50% της αρχικής τιμής της οποία είχαν. Ταυτόχρονα αυτό συμπαρασύρει και τις τιμές των αντιγράφων, δηλαδή των γενοσίμων, η τιμή των οποίων διαμορφώνεται στο 32,5% της αρχικής τιμής αναφοράς. Αυτό θα συμπαρασύρει τις συμμετοχές των ασφαλισμένων, οι οποίοι το επόμενο διάστημα και όταν ισχύσει το δελτίο τιμών θα μειωθούν περαιτέρω λόγω αυτής της μείωσης της τιμής των φαρμάκων. Καλό θα είναι, γιατί ο κόσμος ζορίζεται, δεν έχει χρήματα. Καλό θα είναι, αν γίνει. Στόχος της ανατιμολόγησης που περιλαμβάνεται στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας είναι η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης που θα συνεπάγεται εξοικονόμηση πόρων για τη δημόσια υγεία. Δεν θα είναι συνολική, καθολική αυτή η μείωση. Θα σταματά στα φάρμακα κάτω της αξίας των 12 ευρώ, τα οποία θα προστατευθούν. Σε αυτά τα φάρμακα δεν θα μειωθεί περαιτέρω η τιμή και ο λόγος είναι να προστατευθεί η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, η οποία στο σύνολό της παράγει γενώσιμα φάρμακα χαμηλού κόστους. Τι λένε όμως οι πολίτες για τις υπάρχουσες τιμές των φαρμάκων? Πιστεύετε πως τα φάρμακα στην Ελλάδα είναι ακριβά? Είναι. Και εγώ έχω κολυστερίνη και είναι ακριβά. Δεν παίρνω πολλά φάρμακα, αλλά από ό,τι ακούω είναι ακριβά. Εγώ είμαι από το εξωτερικό και τα βρίσκω πάρα πολύ φθηνά. Ναι, πιστεύω ότι είναι τα πάντα ακριβά εδώ στην Ελλάδα. Πολύ ακριβά. Πολύ ακριβά. Είναι απλησίαστα πολλές φορές. Εν τω μεταξύ, την έντονη αντίδραση των γιατρών έχει προκαλέσει η επαναφορά της αναγραφής φαρμάκων μόνο με τη δραστική ουσία. Δηλαδή, οι γιατροί δεν θα μπορούν να συνταγογραφούν φάρμακα με την εμπορική τους ονομασία. Για μας, για τους ιατρικούς συλλόγους, πρώτον, η ευθύνη της διάγνωσης, της επιλογής, της θεραπείας, της εκτίμησης, της συνοσιρότητας, των παρενεργειών και της έκβασης της θεραπείας είναι αυτονόητο ότι ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους γιατρούς. Οτιδήποτε επιχειρείται στη διακίνηση των φαρμάκων και εξυπηρετεί ξένα συμφέροντα, θα μας βρει σταθερά αντίθετους από όπου και αν προέρχεται. Πάντως, σύμφωνα με τους γιατρούς, η συγκεκριμένη μνημονιακή δέσμευση απαξιώνει το ιατρικό λειτουργήμα και δηλώνουν πως θα προβούν στις απαραίτητες δικαστικές ενέργειες ώστε να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία.